Πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι επιστήμονες για αυτή την πολύ καλή εικόνα, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν χαλαρώνουμε σε καμία περίπτωση, αλλά μπορούμε να χαμογελάμε. Και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε έτσι να είμαστε απομονωμένοι σπίτι μας, να τηρούμε βλαβικά τα μέτρα, μπορούμε να έχουμε διάπλατο χαμόγελο σε λίγες μέρες. Πάμε στον καθηγητή μοριακής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον αγαπητό μας δόκτορα Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε καθηγητά, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες, εμείς χαμογελάμε και αφήστε μας να χαμογελάμε. Εσείς έχετε το λόγο σας να είστε πιο συγκρατημένοι. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο καλά τα πράγματα. Φυσικά. Χαμογελάω και εγώ όπως έτσι βλέπετε και ελπίζω το χαμόγελο να γίνει πιο διάπλατο τις επόμενες 10 μέρες τουλάχιστον. Οπότε θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα που βαίνουν τα πράγματα. Ναι. Μέχρι στιγμής έχουμε τώρα 3 μέρες πτωτικής τάσης. Ελπίζω να συντηρήσουμε αυτήν την τάση εκεί πέρα για τις επόμενες ημέρες και να κρατήσουμε μάλιστα τα επίπεδα των κρουσμάτων σε έστω και διψήφιους αριθμούς, αλλά κάτω από το 20. Ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι το εξής και θέλω να σας το πω, να το μοιραστούμε και με εσάς και με τους φίλους τηλεθεατές. Όλη αυτή η ιστορία τελικά έχει γίνει υπόθεση όλων μας. Χθες βλέπαμε, περιμέναμε με αγωνία εδώ στο Σίγμα να ακούσουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου και μόλις ακούσαμε το 19, ας πούμε, άρχισαν φωνές, χαρά κτλ. Αντιλαμβάνεστε και εσείς πώς έχει μεταφερθεί όλο αυτό το πράγμα μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πειθαρχήσει σε πολύ 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 μεγάλο ποσοστό στα μέτρα αυτά, τα οποία άμα τα δει κάποιος από μόνα τους είναι σκληρά. Αλλά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν είμαστε και πλέον πειθαρχημένοι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι ο κίνδυνος μας ανάγκασε στο τέλος να πειθαρχήσουμε. Το γεγονός ότι είχαμε και 1-2 ανακοινώσεις με αρκετά υψηλά νούμερα θορύβησε τον κόσμο και φαίνεται ότι τήρησαν και τα μέτρα αυτοπροστασίας εκτός αυτών της ακτίνας ασφαλείας, το οποίο εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι τροποντινά παραβιάζεται, ναι, όταν πάνε στις υπεραγορές, στις τράπεζες κτλ. Ναι. Εξακολουθούν να συναθρίζονται στα ταμεία, στις γραμμές. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και υπεραγορές, κύριε Καραγιάννη, κύριε καθηγητά, που τηρούν βλαβικά και τις αποστάσεις και πας λίγο πιο μπροστά, σου λέει πιο πίσω. Υπάρχει σημάδι, ναι, κάτω. Νομίζω ότι εντάξει, είναι κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν τα υποστατικά αυτά. Πέστε μου κάτι, πώς εξηγείτε από εκείνο το 52, αν θυμάμαι καλά, στο 19, αυτό το πολύ καλό νούμερο. Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια ιχνηλάτησης των επαφών όσων το δυνατόν είναι εφικτόν αυτών και φαίνεται ότι την συγκεκριμένη ημέρα είχαν ανιχνεύσει πάρα πολλά περιστατικά λόγω των κρουσμάτων που προηγήθηκαν και έτσι μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι αριθμοί σε μια μέρα. Παρόλα αυτά και παρόλες τις προσδοκίες ότι ίσως να είχαμε τέτοια νούμερα και αυτές τις μέρες λόγω των πυγματοληψιών στην Αραδίπου και στην Πάφου, νομίζαμε ότι θα δούμε κάποιους άλλους αριθμούς, ακόμα πιο χειρότερους. Αυτόν δεν φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί στο τέλος. Μέχρι στιγμής η Αραδίπου έδειξε μόνο 6 επιπλέον κρούσματα και τη Πάφου θα γνωρίζουμε σήμερα και αύριο πιθανά. Από τα 96 δείγματα, 2 η Πάφος και αυτό είναι ένα καλό νούμερο, νομίζω. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι τώρα, πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στην ισοπαίδωση της επιδημικής καμπύλης? Εάν συνεχίσουμε έτσι και ακόμα εάν δούμε και κάπως πιο μικρότερους αριθμούς, νομίζω ναι, νομίζω θα έχουμε φτάσει στην επιπεδοποίηση της καμπύλης
Και ίσως αρχές της άλλης εβδομάδας, της Αγίας Εβδομάδας, να αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποια πτώση. Αυτό μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Εξαρτάται με αυτά νέα κρούσματα που έχουμε βρει σε διάφορες περιοχές και της Λευκωσίας, παραδείγματος χάρη. Δεν έχουμε επιπλέον διασπορά. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, ότι ακόμα δεν έχουμε δει και τα αποτελέσματα των σκληρών μέτρων των τελευταίων ημερών. Όχι ακόμα, διότι μπήκαν περίπου πριν 10 μέρες, Άρα προς το όπως τέλος της λέμε, εβδομάδας, ίσως. ακριβώς 15 μέρες όπως είναι η περίοδος επώασης του ιού. Γι' αυτόν είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε περαιτέρω κρούσματα σε υψηλούς αριθμούς από εδώ και πέρα. Διότι κάθε μέρα έχουμε ένα κρούσμα, πρέπει να προσθέσουμε 15 μέρες τουλάχιστον περιορισμού. Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι ο στόχος. Διότι Ναι, παρακαλώ. και ο λόγος που το λέγω αυτόν είναι ότι εάν αυτοί μεταδώσουν, μετά ο χρόνος Μικίνεται, επιμικρύνεται. μάλιστα. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες, να μην χαλαρώσουμε Σε καμία ούτε περίπτωση. τα Σε μέτρα, καμία περίπτωση. ούτε... Ναι. Βλέπετε να έχουμε επέκταση των μέτρων, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλος του Απρίλη. Δεν έχουμε άλλη εκλογή και νομίζω ο πρόεδρος θα το σκεφτεί αυτόν και είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμόσει τα μέτρα ή μάλλον θα ανακοινώσει ότι τα μέτρα ισχύουν μέχρι το τέλος του μήνα. Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι έτσι με το δικό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικός, αλλά παρακολουθώντας τα γεγονότα, ότι ένας μεγάλος στόχος τώρα πλέον είναι και η θωράκιση των δημόσιων νοσηλευθερίων μας. Μάλιστα. Διότι Αυτό είναι εκ των ουκ είχαμε την άνευ. εμπειρία της Πάφου, έχουμε περιπτώσεις και άλλες νοσοκομεία, άρα όταν διασφαλίσουμε και αυτό και βέβαια την λειτουργία, την καλή λειτουργία των εντατικών, τότε νομίζω ότι είναι ένα ακόμα όπλο στα χέρια μας. Φυσικά, διότι τα νοσηλευτήρια είναι ο τόπος όπου αυτοί που θα χρειαστούν νοσηλεία θα μπουν, θα νοσηλευτούν και ελπίζω να αποθεραπευτούν και να βγουν έξω υγιείς. Εάν εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να κλείνουμε θαλάμους και ούτω καθεξής, αυτόν δεν μας δίνει την δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε όπως πρέπει και από την άλλη μεριά εκθέτουμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς οι οποίοι θα χρειαστούν στην πρώτη γραμμή να τους θέτουμε εκτός μάχης για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω αυτών των περιστατικών. Πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές κάποια από αυτά τα περιστατικά δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, επομένως μπαίνουν μέσα, τους γίνεται και ένα τεστ και βγαίνουν αρνητικοί και μετά από κάποιες μέρες ένα τεστ που επαναλαμβάνεται βγαίνει θετικό. Επομένως, κάποιες φορές δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά, από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χειριζόμαστε τον κάθε έναν ως πιθανόν κρούσμα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Έχετε δίκιο. Τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο είναι και ερώτημα πολλών τηλεθεατών, αλλά είδα και απόψεις κλινικών γιατρών. Δεν θα έπρεπε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, να έχουμε συγκεντρωμένο το πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, παρά να έχουμε και στη Λεμεσό και στην Αμόχωστο και στην Πάφο και στην Λάρνακα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο αναφορά είναι αυτόν τη Αμοχώστου, όπου βρίσκονται και οι περισσότεροι ασθενείς. Αν δεν απατώμε, χθες μας είπαν ότι ήταν γύρω στους 40 ασθενείς. 39, Από μάλιστα. εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας που βρίσκονται στο νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσού αντίστοιχα. Επιπλέον σε εκείνον της Λεμεσού βρίσκονται και 6 άλλα άτομα τα οποία χρειάζονται πιο εντατική θεραπεία. Επειδή αυτές οι εντατικές μονάδες είναι και ξέχωρες, είναι και ανάλογα εφοδιασμένες, είναι υπό αρνητική πίεση.
δεν διατρέχει το υπόλοιπο νοσοκομείο κάποιον κίνδυνο από τα άτομα τα οποία είναι διαγνωσμένα ως θετικά και βρίσκονται σε αυτές τις Εγώ δεν το μονάδες. λέω γι' αυτό, Τα κύριε καθηγητά. νοσοκομεία. Εγώ το λέω ως εξής, ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι ασθενείς, χρόνιοι ασθενείς, περιμένουν να κάνουν εγχειρήσεις, φαρμακευτικές αγωγές κτλ. Μήπως δυσκολεύει τη ζωή, τη λειτουργία μάλλον της δημόσιας υγείας. Αυτό λέω. Δυσκολεύει κάπως και κάποιους ασθενείς αρκετά, διότι σε εκπομπές συμπεριλαμβανομένες και της δικής σου που έχω έρθει ή πάει, άτομα τηλεφωνούν και λένε «Δεν μπορώ να κάνω πλέον τις ενέσεις μου, τι να κάνω τώρα». Αυτόν το μετέφερα και ελπίζω να έχει διευθετηθεί αυτό το πράγμα. Επομένως, ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά νομίζω σιγά σιγά Θα το ξεπεράσουμε. Υπομονή θα δείξουμε και όλα θα πάνε καλά. Πέστε μου κάτι άλλο, αγαπητέ κύριε καθηγητά, για τα φάρμακα. Έχει χορηγηθεί σε 30 ήδη ασθενείς η χλωροκίνη και είμαστε έτοιμοι, αν και εφόσον υπάρχει τέτοια ποσότητα μεγάλη από την Ιαπωνία για το Αβιγκάν, να κάνουμε εισαγωγή και Αβιγκάν. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν τον πρώτο λόγο αυτά τα δύο φάρμακα? Δεν μιλάω για οριστική αντιμετώπιση, αλλά Ναι. μιλάω για Για στη την φάση αυτή. χλωροκίνη αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία μας λένε ότι αυτόν το φάρμακο βοηθάει την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό από την άποψη ότι κάνει πιο ήπια τα συμπτώματα, σμικρύνει την περίοδο των συμπτωμάτων και εν καταλήξει μπορεί να αποτρέπει και την διασωλήνωση κάποιων ασθενών, δηλαδή αποτρέπει αυτήν τη βαριά νόσο. Όσον αφορά το Αβικάν, ναι μεν έχει δοκιμαστεί στην Αποανατολή, εκείνο που απομένει είναι κατά πόσον υπάρχουν αρκετές ποσότητες για να διατεθούν ανά το παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνετε, εάν είναι ένα φάρμακο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό όπως φαίνεται από τις πρώτες μελέτες και σε ποντίκια και σε κυτταροκαλλιέργειες και σε ασθενείς, η ζήτηση θα είναι εξαιρετικά ψηλή. Επομένως είναι αυτό που Ετοιμάζονται λένε οι λέει για Άγγλοι 2 «first come, εκατομμύρια first παραγωγή. served». Ετοιμάζονται οι Ιάπωνες για παραγωγή 2 εκατομμυρίων λέει συσκευασμάτων. Ένας μεγάλος αριθμός. Πολύ καλά. Ελπίζω να είναι αρκετά. Όπως ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχεδόν 300.000 κρούσματα. Μάλιστα. Να 2 εκατομμύρια τι να κάνουνε, όταν κάποιος πρέπει να τα παίρνει επί καθημερινής βάσεως για ένα Σωστό. δεκαήμερο Σωστό. τουλάχιστον. Τώρα θέλω μια τελευταία κουβέντα. Έτσι να κλείσουμε με την υπόθεση Αμερική, κύριε καθηγητά. Βλέπουμε ότι τώρα Μάλιστα. εκεί επικεντρώνεται πλέον, νομίζω, η εξέλιξη της νόσου. Πάρα πολλά θύματα, η πρόβλεψη είναι για πολύ περισσότερα, πολλά τα κρούσματα. Ένα σύστημα υγείας το οποίο τουλάχιστον στην Αμερική περηφανευόντουσαν ότι είναι από τα καλύτερα, φάνηκε αδύναμο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κορονοϊού. Μάλιστα. Τους βρήκαν εντελώς ανέτοιμους και αυτούς. Δηλαδή, στα αρχικά στάδια, ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι ίσως εμείς θα την βγάλουμε πολύ εύκολα, δεν θα ακούσουμε ούτε θα ακολουθήσουμε τι λένε οι άλλοι και τι κάνουν οι άλλοι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε, αυτή τη ραγδαία εξάπλωση του ιού. Πρέπει να πούμε ότι το σύστημα εκεί σε πολλές περιπτώσεις είναι ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως, οι φτωχότεροι δεν έχουν τα λεφτά να πάνε στα Το νοσοκομεία 45% κύριε για να καθηγητά, το πληρώσουν. 45% είναι ανασφάλιστη Ακριβώς, στην Αμερική. ακριβώς αυτό λέω. Επομένως, τι κάνεις με αυτά τα άτομα, τους αφήνεις εκτός και φαίνεται ότι οι περισσότεροι μένουν εκτός. Αλλά έστω και αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία, φαίνεται ότι τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουν μπλαδάρει. Όταν σταματάει φορτία από μάσκες που πάνε σε άλλες χώρες, Ναι. καταλαβαίνετε πόσον τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Επομένως, έχουν και αυτοί ελλείψεις. Και από την άλλη μεριά όμως δοκιμάζουν και αυτοί κάποια θεραπευτικά σχήματα όπως αυτόν της χλωροκίνης και κάποιοι γιατροί έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά είναι οι αριθμοί που εκπλήττουν και έχουν πελαγώσει το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη μας σύνδεση, τις επόμενες ημέρες,
θα έχουμε ακόμα πιο καλές ειδήσεις και περισσότερα χαμόγελα. Το ευχόμαστε και Να είστε εμείς. καλά, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.